Μερίσουμε στο στούντιο μας την Ειρήνη Λουιζίδου, είναι Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Καλώς ήλθατε, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Είστε σε μια θέση η οποία είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Και θα αρχίσω και από το Black Friday, γιατί παίρνουμε και μηνύματα στο κινητό. Ναι. Δεν ξέρω αν ήθιστε και αν γίνεται να παίρνουμε μηνύματα στο κινητό για προσφορές του Σαββατοκύριακου. Έτσι, ακόμα ένα μικρό σχόλιο και γι' αυτό. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Τα μηνύματα απευθείας εμπορικής προώθησης, τα οποία αποστέλνονται χωρίς τη συγκατάθεση και χωρίς τη δυνατότητα ατελούς επιστροφής, είναι θέματα τα οποία διερευνούμε και είναι και της δικής μας αρμοδιότητας. Να θυμίσουμε στον κόσμο, στα πλαίσια όντως αυτής της μέρας, αλλά και των γιορτών που έρχονται και θα κατακλειστούμε από πληθώρα μηνυμάτων για προσφορές και για αγορές, να θυμίσουμε λοιπόν ότι αν δεν έχουμε δώσει, αν δεν είμαστε πελάτες ενός καταστήματος ή ενός οργανισμού, αν δεν έχουμε γραφτεί δηλαδή για να είμαστε πελάτες να παίρνουμε αυτά τα μηνύματα, και παρόλο που είμαστε πελάτες και παίρνουμε μήνυμα, αν δεν έχουμε την δυνατότητα να σταματήσουμε να παίρνουμε, πολύ απλά με το γνωστό stop SMS ή το unsubscribe, αν είναι με ηλεκτρονικό μήνυμα, τότε υπάρχει παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Ναι, διότι δεν έχουμε επιτρέψει σε κανένα, βεβαίως. Η διερεύνηση που γίνεται από το γραφείο σας για τέτοιου είδους φαινόμενα γίνεται μόνο κατόπιν καταγγελιών Όχι. των καταναλωτών? Α, και αυταπάγγελτα λειτουργείται, όπως άλλες αρχές. Μάλιστα. Αυτή η περίοδος, αντιλαμβάνομαι, είναι στα ύψη. Είναι χαμός. Μπαίνουμε και στα Χριστούγεννα σιγά-σιγά. Ναι. Να πούμε ότι εξακολουθούν να είναι τα spam αυτού του είδους τα μηνύματα. Εξακολουθούν να είναι ο μεγάλος όγκος των παραπώνων που εισραίουν στο γραφείο. Να πούμε χαρακτηριστικά, από τον Μάιο του 2018 μέχρι σήμερα, που έχουμε διερευνήσει περίπου 600 παράπονα, το 1/3 ήταν αυτά. Για αυτά τα γνωστά μηνύματα. Για τα γνωστά μηνύματα, για απευθείας εμπορικής προώθησης εμπορευμάτων ή υπηρεσιών. Και εσείς τι κάνετε από εκεί και πέρα? Δηλαδή θα μιλήσετε με την εταιρεία, θα υποδείξετε, θα επιβληθεί κάποιο πρόστιμο? Ναι, θα ρωτήσουμε πρώτα απ' όλα, δηλαδή σε αρκετές των περιπτώσεων είμαστε πελάτες και το έχουμε ξεχάσει. Δηλαδή έχουμε γραφτεί να παίρνουμε μηνύματα και το έχουμε ξεχάσει. Παρ' όλα αυτά, διατηρούμε το δικαίωμα να σταματήσουμε να παίρνουμε πατώντας το stop SMS χωρίς χρέωση. Όταν είναι θέμα χρέωσης, δηλαδή η επιστροφή του μηνύματος, όταν χρεώνεται, τότε φεύγει από εμάς και είναι αρμόδιος ο Επίτροπος Ταχυδρομικών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Ξέρετε, βρήκαν τα μηνύματα, τα τηλέφωνα κάποιες εμπορικές εταιρείες για να μας στείλουν χωρίς να έχουμε δώσει εμείς τη δικαιοδοσία. Να σκεφτούμε και τι γίνεται σε σχέση με το βάνο που, από ό,τι φάνηκε από δημοσιεύματα, βρέθηκαν 1 εκατομμύριο τηλεφωνικοί αριθμοί. Και διερωτόμαστε, κυρία Λουιζίδου, αν είμαστε όλοι εκτεθειμένοι και δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα τελικά. Μέχρι στιγμής δεν μιλάμε για τηλεφωνικούς αριθμούς, αλλά μιλάμε μόνο για αριθμούς. Να θυμίσω ότι και σε συνέχεια της ανακοίνωσης του γραφείου μου εμπλεκόμαστε πλέον και φυσική παρουσία στην διερεύνηση της υπόθεσης. Μόλις έχουμε κάτι, χωρίς να επηρεάζουμε καμία έρευνα της αστυνομίας και την ίδια ώρα χωρίς να επηρεαζόμαστε εμείς από την έρευνα, διότι ως ανεξάρτητη αρχή διεξάγουμε και κάτι ξεχωριστό. Αυτό που έχει δει το φως της δημοσιότητας είναι ότι έχουν βρεθεί κάποιοι αριθμοί οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Yeah. Δεν έχουν οδηγήσει δηλαδή σε μια ταυτότητα ή σε μια ιδιότητα που να μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι πρόκειται για προσωπικά δεδομένα. Ναι. Να μας πείτε λίγο την εμπλοκή του γραφείου σας, για να γνωρίζει και ο κόσμος, μιας και σας έχουμε εδώ, τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο θα κάνετε και με ποιο τρόπο. Ήδη έχουμε θέσει στη διάθεση της αστυνομίας και ήδη βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και σε συνεργασία η τεχνική του γραφείου, δηλαδή οι συνεργάτες με τους οποίους διεξάγουμε όλους αυτούς τους ελέγχους. Δεν είναι μόνο αυτός ο ελέγχος. Να θυμίσουμε ότι από τον Μάιο του 2018 μέχρι σήμερα έχουν γίνει 20 τόσοι έλεγχοι, οι οποίοι απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη. Δεν θα μπορούσαμε να διεξάγουμε αυτούς τους ελέγχους χωρίς τους ειδικούς συνεργάτες που έχουμε μαζί μας. Επομένως, στην διαδικασία τον έλεγχο των τεχνικών συνδράμουν και οι συνεργάτες του γραφείου. Είπατε πριν ότι βρέθηκαν κάποιοι αριθμοί οι οποίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί με πρόσωπα.
Αυτό είχετε πει πριν. Δεν οδηγούν πουθενά μέχρι στιγμής αυτοί οι αριθμοί. Είναι αριθμοί οι οποίοι δεν έχει ξεκαθαρίσει τι είναι και από πού έχουν, πάρθει. Ναι, αλλά... είναι αριθμοί οι οποίοι αφορούν την Κύπρο, είναι αριθμοί οι οποίοι αφορούν και το εξωτερικό. Δεν γνωρίζουμε ακόμη, διότι ακριβώς δεν έχουν οδηγήσει κάπου. Δεν υπάρχει ασφαλές συμπέρασμα για το σε ποιον ανήκουν οι αριθμοί και αν ανήκουν σε κάποιον και αν είναι τυχαίοι οι αριθμοί. Εσείς πότε, το γραφείο σας πότε υπολογίζει να ολοκληρώσει τη δικιά του έρευνα? Η έρευνα η δικιά μας έχει άμεση σχέση με την έρευνα που διεξάγει και η αστυνομία. Τα συστήματα είναι ενιαία. Εμείς συνδράμουμε εκεί και όπου υπάρχει ανάγκη να προσφέρουμε μια δεύτερη σκέψη για το πώς ενδεχομένως τρέχει το σύστημα, κάποια συνδρομή. Είναι καλύτερα να υπάρχουν περισσότεροι, όχι από άποψη εμπιστοσύνης ή από άποψη ότι κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του, αλλά θεωρώ ότι είναι καλύτερα εκεί που υπάρχει τεχνογνωσία να προσφέρεται. Δηλαδή πάνε και η δική σας η λειτουργή. Εκεί και όπου χρειάζεται είναι φυσική παρουσία. Τα γραφεία, είτε μέσα στο κατασκοπευτικό βαν, πού πάνε? Εκεί που υπάρχει ο εξοπλισμός και αυτή τη στιγμή διενεργούνται οι έρευνες. Ναι. Από την εμπειρία σας και ως Γενική Αρχή, θα θέλαμε ένα σχόλιο να μας πείτε ευρύτερα για το ιστορικό αυτής της υπόθεσης, για το πώς ήρθε στην Κύπρο, το ακούσαμε, δηλώθηκε ως μετεωρολογικό σταθμός, τελικά δεν ήταν κλπ. Είναι μια εποχή δύσκολη όπου οι επικοινωνίες παραβιάζονται με πάρα πολύ τρόπο. Από την εμπειρία σας, στην Κύπρο μπορούμε να νιώθουμε ασφαλείς ή όχι? Πρωτίστως θα πρέπει να διαχωρίσουμε ότι άλλο τα προσωπικά δεδομένα και η παραβίασή τους, άλλο το απόρριτο της ιδιωτικότητας στα πλαίσια των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων και άλλο η υποκλοπή, άλλο η κατασκοπία. Είναι διαφορετικά αδικήματα τα οποία πολλές φορές βάζουμε στο ίδιο καλάθι ενώ δεν είναι. Εγώ μπορώ να σας πω μόνο αυτό το θέμα και αυτό διερευνά τώρα το γραφείο μου και εκεί συνδράμει στο κατά πόσο επηρεάζονται πολίτες όχι μόνο της δημοκρατίας αν θέλετε, διότι να θυμίσουμε ότι ο κανονισμός έχει ευρεία εφαρμογή από τη στιγμή που επεξεργασία ή οποιαδήποτε επεξεργασία είτε νόμιμη είτε παράνομη γίνεται στα πλαίσια της και εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά αφορά και κατοίκους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μας αφορά. Επομένως, δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να βγάζουμε γενικά συμπεράσματα. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Η κάθε αρμόδια αρχή θα πρέπει να κρίνει τα δικά της θέματα και αυτό καθηκόντως κάνουμε εμείς από την πρώτη στιγμή. Και να πούμε ότι πολλές φορές εμπλεκόμαστε, θα μιλήσω για το δικό μου γραφείο, εμπλεκόμαστε και σε θέματα από την πρώτη στιγμή, ακόμα και πριν βγουν στο φως της δημοσιότητας, αλλά ενδεχομένως, όπως και αυτή την περίπτωση, να ήταν πρόημο να βγούμε με κάποια ανακοίνωση ή κάποια δημοσιοποίηση, διότι υπάρχουν και σε εξέλιξη έρευνες και από άλλες αρχές. Και όπως εμείς θέλουμε ως ανεξάρτητη αρχή να μας σέβονται οι άλλες αρχές, έτσι και εμείς κάνουμε το ίδιο. Να πάμε και λίγο στο θέμα της ζώνης Σέγγεν. Μπλέκεται το γραφείο σας. Θα έχουμε ανακοινώσεις αυτή τη βδομάδα? Αυτή τη βδομάδα όχι. Ήδη το κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με εκπροσώπους των κρατών μελών βρίσκεται στην Κύπρο από την Κυριακή και είμαστε συνεχώς μαζί τους. Φεύγει σήμερα το μεσημέρι. Το πρόγραμμα λέει ότι θα γίνει ένα προσχέδιο της έκθεσης, το οποίο όμως δεν θα μας κοινοποιηθεί άμεσα. Έχουν 6 εβδομάδες οι εκπροσώποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας το κοινοποιήσουν με κάποια πρώτα σχόλια. Εμείς αυτό που φροντίσαμε να κάνουμε αυτή τη βδομάδα είναι να είμαστε σε θέση να απαντάμε σε όλες τις ερωτήσεις, να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή τη βδομάδα αυτό που έχει γίνει είναι να κριθεί η επάρκεια του δικού μας γραφείου, του Γραφείου Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων της Κύπρου, κατά πόσο μπορεί να ασκεί επαρκή εποπτεία στους μηχανισμούς οι οποίοι είναι κάτω από το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, την αστυνομία, κατά πόσο δηλαδή μπορούμε εμείς να φέρουμε εις πέρας αυτή την αποστολή. Ναι. Να εξηγήσουμε λίγο. Βεβαίως, πολύ απλά, ναι. Και πολύ απλά, τι είναι ακριβώς η ζώνη Σέγγεν? Είναι κάτι το οποίο υποβάλαμε κι εμείς ως αίτηση. Πολλοί θα το βλέπουν κυρίως σε αεροδρόμια άλλων χωρών. Αυτό ακριβώς. Να μας το πείτε, να μας το εξηγήσετε με απλά λόγια. Μετά από την αίτηση που υπέβαλε η Κυπριακή Δημοκρατία τον Ιούλιο του 2019 για την ένταξη στο χώρο Σέγγεν,
ενεργοποιήθηκε η διαδικασία και έχουμε την αξιολόγηση διαφόρων τομέων, ο πρώτος από τους οποίους είναι, εκ των οποίων είναι το γραφείο μας. Τι σημαίνει η διακίνηση στο χώρο Σέγγεν? Πολύ απλά δεν θα υπάρχει διαβατηριακός έλεγχος σε αυτούς που διακινούνται εντός του χώρου. Την ίδια ώρα όμως γίνονται αυστηρότεροι έλεγχοι και κλείνει, αν θέλετε, έτσι, ο κύκλος της ασφάλειας σε διακινούμενους σε σύνορα εκτός του χώρου Σέγγεν. Mm. Επομένως, πολύ εύκολα τα πράγματα, ευκολότερα, αν θέλετε, σε αυτούς που διακινούνται εντός και πιο ασφαλή στους εκτός του χώρου. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι στην ένταξή μας στη ζώνη Σέγγεν? Με ποιους κίνδυνους μπορεί να έρθει η αντιμετωπική κυπριακή μου? Θετικά είναι αυτά που έχουμε, δηλαδή θετικά είναι το πρόσημο, ναι, της Κυπριακής Δημοκρατίας, διότι αντιλαμβάνεστε, όταν συζητάμε για πιο εύκολη διακίνηση, mm-hmm, αυτό συνεπάγεται και καλύτερες εμπορικές σχέσεις, πιο εύκολη διακίνηση για τους τουρίστες. Έχει, αν θέλετε, αλληλένδετα θετικά αποτελέσματα για την Κύπρο. Ναι. Αναμένεται κάποιο χρονικό διάστημα όπου θα ολοκληρωθεί αυτός ο φάκελος? Αυτές οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες, δεν είναι σύντομες. Mm. Σε 6 εβδομάδες θα έχουμε την πρώτη έκθεση και από εκεί και πέρα υπάρχει προγραμματισμός και ήδη στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020 είναι η αξιολόγηση της αστυνομίας και του Υπουργείου Εξωτερικών σε ξεχωριστές αξιολογήσεις, όχι στα πλαίσια της δικιάς μας αξιολόγησης. Έχει ένα βάθος χρόνου αυτή η αξιολόγηση που μπορεί να πάρει και 2 και 3 χρόνια. Α, τόσο πολύ. Ναι. Έχει μάλιστα χρονικό ορίζοντα αρκετό. Λοιπόν, μάλιστα, θέλουμε κάτι καταληκτικό, κορυφαίο στόχος του γραφείου σας στη δεδομένη στιγμή. Να συνεχίσουμε να προσφέρουμε την καθοδήγηση στην κοινωνία, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι πλέον στην καθημερινότητά μας. Και να μην ξεχνάμε ότι, παρόλο που είναι εκεί η αρχή και το γραφείο για να καθοδηγήσει, εμείς πρώτα απ' όλα ως χρήστες και ως φορείς των προσωπικών δεδομένων έχουμε την πρώτη ευθύνη να γνωρίζουμε πώς μπορούμε να τα διαχειριζόμαστε σωστά. Μάλιστα.